για όποια προβλήματα, θέλω να ξέρετε ότι ό,τι δεν πάει καλά σήμερα θα αποτελεί ένα μάθημα για το επόμενο φεστιβάλ που θα γίνει του χρόνου. Το δεύτερο που εγώ προσωπικά θα είχα στο μυαλό μου ως ερώτημα, αν ήμουν από κάτω, είναι τι είναι το κοινωνικό φροντιστήριο, γιατί το έκανε ο Δήμος, τι συνέβαινε όλο το χειμώνα στο Δημοτικό Σχολείο της Μελιγούς. Αυτό που συνέβαινε λοιπόν είναι το εξής. 70 μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έκαναν εκεί πέρα φροντιστηριακό μάθημα, έκανε ενισχυτική διδασκαλία, δωρεάν, όχι γιατί ο Δήμος ανέλαβε να πληρώσει αυτό, αλλά γιατί ο Δήμος απλώς ανέλαβε την πρωτοβουλία να φωνάξει εκπαιδευτικούς και καθηγητές και δασκάλους να διαθέσουν και να τους ζητήσει να διαθέσουν κάποιο χρόνο εθελοντικά για να κάνουν μάθημα σε μαθητές των οποίων οι οικογένειες δεν είχαν τη δυνατότητα ή είχαν κάποια ασφυξία οικονομική για να προσφέρουν αυτά τα μαθήματα στα παιδιά. Θα πρέπει να σκεφτούμε όλοι αν η απλοϊκή και πολύ συνηθισμένη έκφραση κοινωνικό φροντιστήριο ταιριάζει σε αυτό που έγινε φέτος στο Δήμο της Βορείας Κοινουρίας. Δεν ταιριάζει. Γιατί δεν υπήρχε καμία στόχευση σε κάποια ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα. Γιατί ο αριθμός των μαθητών ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Γιατί ο αριθμός των εκπαιδευτικών ήταν το σύνολο σχεδόν των εκπαιδευτικών. Ήταν εκπληκτική η προσφορά. Και γιατί, κακά τα ψέματα, στην Ελλάδα του 2016 μια μέση οικογένεια δεν μπορεί να τα απεξέλθει πάνω στο κόστος των φροντιστηρίων των παιδιών της, ειδικά αν είναι παραπάνω από ένα. Άρα λοιπόν, αυτό που έγινε, 70 παιδιά από τα συνολικά 400 που φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Δήμο μας, είναι φροντιστήριο για το Δήμο, φροντιστήριο για μας, φροντιστήριο για όλους μας. Για να απαντήσουν σε αυτό το πραγματικό κοινωνικό πρόβλημα που υπάρχει δίπλα μας. Υπάρχει σε όλους μας. Γι' αυτό λοιπόν καμία εκδήλωση από το Δήμο δεν θα είναι αρκετή για να τους ευχαριστήσει. Το μόνο που θα κάνω, και ξέρω ότι όλοι σχεδόν από αυτούς θα αισθανθούν άβολα, είναι να διαβάσω τα ονόματά τους. Οφείλω να το κάνω αυτό, γιατί εκπροσωπώ όλους τους δημότες της Βόρειας Κοινωνίας, τους οποίους αυτή η προσπάθεια και αυτή η εθελοντική πρωτοβουλία τους βοήθησε. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι οι παρακάτω. Είναι ο Ανδρέας ο Αδάμης, είναι η Χριστίνα η Αναγνωστάκου, είναι η Ευρύκλια η Βούλγαρη, είναι ο Χρήστος ο Γεωργούλας, είναι ο Νίκος ο Δαλιάνης, είναι ο Γιάννης ο Θεοδωσόπουλος, είναι η Αθηνά η Καμπύλη, είναι η Βαγγελιό η Καμπύλη, είναι η Χρυσοβαλάντη Κόκορη, είναι ο Άρης ο Μπάρλας, είναι ο Τόλης ο Πίκουλης, είναι ο Νίκος ο Πολυμενάκος, είναι η Φανή η Σούρσου, είναι η Αρετή η Φάκλαρη, είναι η Μαρία η Φάκλαρη και η Γεωργία η Φούφα. Πολλοί άνθρωποι όμως ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας, αλλά για άλλους λόγους δεν δίδαξαν σε αυτό το φροντιστήριο. Αυτή είναι επίσης η Γεωργία Εκούρου και ο Λευτέρης ο Γιανακόπουλος. Το να πω απλώς ευχαριστώ ως Δήμαρχος της Βορείας Κοινωνίας δεν είναι αρκετό. Αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να τους ευχαριστούμε όλοι μας, γιατί το να κάνεις δωρεάν μάθημα σε ένα παιδί να το βοηθήσεις στις εξετάσεις δεν αποτελεί μόνο προσφορά σε αυτό το παιδί και σε αυτήν την οικογένεια. Αποτελεί προσφορά σε όλη την κοινωνία μας, γιατί φανταστείτε τι θα γινόταν αν έστω και ένα παιδί είχε αποκλεισμό από την τριτοβάθμια εκπαίδευση ή γενικότερα από την εκπαίδευση και από τη μάθηση για οικονομικούς λόγους. Είναι ακράβατη πεποίθησή μου ότι σε σχέση με αυτό που ακούσαμε από το τελευταίο τραγούδι, το Σάλτο Μοντάλε, ότι η κοινωνική συνοχή υπάρχει. Στον τόπο μας η κοινωνική συνοχή υπάρχει. Αρκεί να την επιβραβεύουμε και αρκεί να βγάζουμε
συχνότερα από μέσα μας τις μικροπρέπειες και τα μικροεμπόδια της καθημερινότητας που μας κάνουν κακούς. Καλή συνέχεια.